Η απολύμανση σε όλους τους χώρους γύρω από το ξενοδοχείο έχει ξεκινήσει. Οι αρχές ψάχνουν τον άνθρωπο που κόλλησε με κορονοϊό την έγκυο γυναίκα από το Σουδάν. Ψάχνουν να βρουν από πού ξεκίνησε ο ιός στο Δήμο Ερμιονίδας. Είμαστε πολύ αγχωμένοι και νευριασμένοι με όλο αυτό που συνέβη, που το αφήσαμε και έγινε έτσι. Ανησυχούμε και ελπίζω στο τέλος να βγούμε δυνατή από αυτό το θέμα. Μετά τα 150 θετικά δείγματα μέσα στη δομή μεταναστών, στο ξενοδοχείο που βλέπετε, οι υγειονομικές υπηρεσίες προχώρησαν σε ακόμα 177 ολονύκτιους ελέγχους σε πολίτες του Δήμου. Φεύγουμε με 177 σχεδόν δείγματα. Έχει μία αξία να δούμε τα δείγματα αυτά. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Υπάλληλοι σε τράπεζες της περιοχής και ιδιοκτήτες καταστημάτων που ήρθαν σε επαφή με τους μετανάστες έχουν δώσει δείγμα. Μουδιασμένοι μένουν μέσα και περιμένουν. Μας πήραν και δείγμα, ανησυχούμε και εμείς όπως όλοι. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο για να είμαστε υγιείς. Εμείς έχουμε δώσει τα δείγματα. Ό,τι είναι θα κάνουμε. Οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα, ελπίζοντας να μην έχει γίνει διασπορά της νόσου. Κάνατε εξετάσεις και εσείς χθες το βράδυ? Βεβαίως. Και οι τέσσερις που είμαστε εδώ. Οι αρχές ψάχνουν την άκρη του νήματος μέσα και έξω από το ξενοδοχείο, ακόμα και ανάμεσα στους εργαζόμενους. Ένα περιστατικό προκαλεί ερωτήματα, λέει η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, η 52χρονη υπάλληλος την 5η 9 Απριλίου σταμάτησε να έρχεται στη δουλειά, επειδή, όπως είπε, την πονούσε η πλάτη και τα νεφρά. Μια εβδομάδα αργότερα ενημερώθηκε από το Δήμαρχο τηλεφωνικά πως τόσο η υπάλληλος όσο και ο σύζυγός της βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό σε εξετάσεις που έκαναν στο νοσοκομείο του Άργους. Θεωρήσαμε ότι φοβήθηκε και ότι μας είπε ψέματα. Και όταν την πήραμε, και μας είπε ότι απλά πονάει η μέση της και δεν έρθει. Εμείς το θεωρήσαμε και αυτό ψέμα και νομίζαμε ότι σταμάτησε από φόβο. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα τι έχει συμβεί. Γι' αυτό το λόγο, ολόκληρος ο Δήμος Ερμιονίδας μπήκε σε καραντίνα και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το επόμενο πρωί. Φυλαγόμαστε. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες 14 μέρες είχαν μεταφερθεί στη συγκεκριμένη δομή πρόσφυγες και μετανάστες. Οι τελευταίοι είχαν μεταφερθεί πριν από 14 ημέρες. Σήμερα οι υγειονομικές αρχές προχώρησαν σε διαχωρισμό των μεταναστών και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων. Οι μετανάστες που έχουν βρεθεί θετικοί στον κοροναϊό παραμένουν ασυμπτωματικοί και βρίσκονται απομονωμένοι στα δωμάτια τους, προκειμένου να μην γίνει διασπορά της νόσου. 17 μετανάστες οι οποίοι είναι αρνητικοί στον κοροναϊό αλλά ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Υπάρχουν οικογένειες. Όταν είναι θετικό το μωρό και αρνητική η μητέρα, δύσκολα θα διαχωριστεί ο ένας από τον άλλον. Οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τις επόμενες ώρες θα κρίνουν τις κινήσεις και θα αποκαλύψουν πόσο έχει διαδοθεί ο ιός και σε ποιες περιοχές ακριβώς. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε όλα τα νεότερα από το Κρανίδι. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Λαζάρου. Ελένη, όλοι τώρα αναμένουν τα αποτελέσματα των τεστ, βεβαίως, που έχουν γίνει και σε εργαζόμενους στη δομή, αλλά και σε κατοίκους περιοχής που ήρθαν σε επαφή με μετανάστες. Πολύ μεγάλη αγωνία των κατοίκων όλου του Δήμου Ερμιονίδας, Αντώνη. Οι κάτοικοι και εργαζόμενοι περιμένουν αγωνία τα αποτελέσματα για να δουν αν νόσησαν οι ίδιοι. Έχουν πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά ή αν νόσησε κάποιος δικός τους άνθρωπος. Μεγάλη είναι η αγωνία και για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η διάδοση της νόσου εδώ στην περιοχή και στην οικονομία, καθώς είναι ένας Δήμος τουριστικός που ζει από τον τουρισμό. Οπότε περιμένουμε μεγάλη αγωνία να δουν πώς θα εξελιχθεί. Η χνηλάτιση τώρα, η διαδικασία της ιχνηλάτισης εξελίσσεται σε ένα πραγματικό θρίλερ. Γιατί, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, πάρθηκαν δείγματα από 177 ανθρώπους, όμως οι αρχές δεν είναι σίγουρες μέχρι στιγμής αν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή τις προηγούμενες μέρες με τους 469 μετανάστες που συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή. Ναι. Γι' αυτό καλούν όλους τους ανθρώπους, απευθύνει η έκκληση τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους δημότες να θυμηθούν αν ήρθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν εδώ, κινούνταν, μιλούσαν, έμπαιναν σε μαγαζιά.
παιδιά έχουν αναπτυχθεί κοινωνικές και φιλικές σχέσεις. Έτσι λοιπόν, καλείται όποιος είχε επαφές το προηγούμενο διάστημα με αυτούς τους ανθρώπους να προσέλθει στο κέντρο υγείας ή σε κάποιο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε εξετάσεις. Τα αποτελέσματα τώρα των δειγμάτων που περιμένουν με αγωνία αύριο το πρωί οι άνθρωποι εδώ θα κρίνουν τα επόμενα βήματα και την επόμενη μέρα για το τι θα γίνει στην περιοχή. Αν δηλαδή βρεθούν κάποιοι άνθρωποι θετικοί στον κοροναϊό, θα συνεχιστεί η διαδικασία της εχνηλάτησης και στις δικές τους επαφές. Έτσι δηλαδή η αλυσίδα των εξετάσεων θα μεγαλώσει. Επίσης τα αποτελέσματα των δειγμάτων θα καθορίσουν και την εξέλιξη των περιοριστικών μέτρων. Αν δηλαδή τα περιοριστικά μέτρα συνεχιστούν ή γίνουν αν υπάρξει μεγάλη διασπορά, αν διαπιστωθεί διασπορά, βεβαίως θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα οι αρχές απομάκρυναν και ένα μωρό από την δομή. Δεν το έχουν απομακρύνει ακόμη. Όπως μάθαμε πριν από λίγο, έχει έρθει ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ με δύο διασώστες, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι ένα βρέφος χρήζει άμεσης μεταφοράς σε νοσοκομείο της Αθήνας. Όπως μάθαμε, είναι ένα μωράκι το οποίο έχει καρδιολογικά προβλήματα και είναι υποσιτισμένο λόγω της πάθησής του. Ναι. Έτσι, αποφασίστηκε να μεταφερθεί μαζί με τη μητέρα του στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Ελένη, σε ευχαριστώ.